Χώροι του Λίμου Μεσίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Πίσω μας είναι το καμπαναριό που μέχρι χθες χτυπούσε στις ώρες του. Από ό,τι φαίνεται με δικαστική απόφαση μειώνονται αυτοί οι χτύποι της καμπάνας σε αυτή την εκκλησία. Προσέφυγε εδώ ένας κάτοικος για διατάραξη της οικιακής γαλήνης. Υπήρξε έτσι μια αναστάτωση, έφτασε το θέμα στα δικαστήρια. Το δικαστήριο αποφάσισε να σταματήσουν οι καμπάνες στις ώρες κοινής ησυχίας. Οι κάτοικοι μας λένε εδώ ότι όντως σταματούσαν οι καμπάνες. Τώρα να εξηγήσω τι γίνεται. Η καμπάνα χτύπαγε με βάση το ρολόι κάθε ακριβώς. Στις 2, στις 3. Υπήρξε λοιπόν κάποιος ο οποίος προσέφηκε και είπε: εγώ δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ να ηρεμήσω. Και η απόφαση λέει ότι τις ώρες κοινής ησυχίας δεν ξαναχτυπάει η καμπάνα, τα χτυπάει μόνο τις άλλες ώρες. Ναι, ναι, ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Και μένει να δούμε. Τι λοιπόν, ακούμε, τι είναι αυτό που ακούμε. Τελική... Λοιπόν, οι καμπάνες χτυπούσαν μέχρι και τη μία το μεσημέρι, ναι, και τις δύο, και από ό,τι φαίνεται είναι σε εφαρμογή αυτή άμεσα η δικαστική απόφαση, γιατί υπάρχει ζήτημα από εκεί και μετά. Είναι ο πρόεδρος του χωριού εδώ της περιοχής. Είχατε ποτέ ζήτημα με την... Όχι. Ποτέ. Η καμπάνα έχει γίνει δωρεά από κάποιο τυφλό πριν 20-25 χρόνια και μέχρι και σήμερα χτύπαγε κανονικά. Η καμπάνα, το κοδωνοστάσιμο που βλέπετε πίσω, η κοδωνοκρουσία τέλος πάντων, γινόταν επειδή κάποιο τυφλό εδώ στην περιοχή προφανώς δεν άκουγε τον ήχο, την ώρα κτλ. Έτσι, μπορούσε να. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς δηλαδή, οι κάτοικοι του χωριού, συμφωνείτε με αυτή τη δικαστική απόφαση ή όχι? Όχι, βέβαια, δεν συμφωνεί κανείς από ό,τι γνωρίζω εγώ σαν πρόεδρος, κύριε Βαγελάντο. Μόνο ένας κάτοικος διαφωνεί, ο οποίος έχει προσφύγει δικαστικός. Και κέρδισε την απόφαση. Δηλαδή, σταμάτησε η καμπάνα να χτυπάει. Και δεν την κέρδισε ακριβώς. Σταμάτησε να χτυπάει. Σε ασφαλιστικά μέτρα είμαστε. Ανά μισή ώρα. Δηλαδή, εκτός από ότι χτύπαγε και ακριβώς 7-8-9, χτύπαγε 7.30-8.30, 9.30-10.30. Ανά μισά ώρα δηλαδή. Και κέρδισε τα μισά ώρα. Οι ώρες είναι όλες δηλαδή ακέραιες. Ακριβώς. Οι ώρες ακριβώς θα είναι ακέραιες και 11 η ώρα θα είναι και 12, θα χτυπάει 12 φορές. Να ρωτήσω ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Έμενε κοντά στην εκκλησιά ο άνθρωπος αυτός? Η οικία του είναι κοντά. Η οικία του, η οικία του είναι ακριβώς εδώ που είμαι εγώ. Ακριβώς εδώ που είμαι εγώ. Μάλιστα, είναι έμενε δίπλα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το Θέμη και τον Πρόεδρο της κοινότητας.